Από το Σικάγο, όπου διεξάγεται το συνέδριο των Δημοκρατικών, ο 60χρονος Tim Walz, ένας πολιτικός που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι πριν από 15 ημέρες, δέχθηκε το χρήσμα του κόμματος για να είναι υποψήφιος για την αντιπροεδρία της χώρας. Το κλίμα στην αίθουσα ήταν ενθουσιώδες. It's the honor of my life. Αν και παραδέχθηκε ότι δεν έχει εκφωνήσει ξανά λόγο μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, πρόστασε ότι ως πρώην προπονητής Αμερικανικού ποδοσφαίρου σε Λύκειο έχει συνηθίσει να δίνει ενθαρρυντικές ομιλίες. Το πλήθος απάντησε φωνάζοντας «Προπονητή, προπονητή». Ο Walz αναφέρθηκε στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, από την παιδική του ηλικία σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα, ως τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του για να αποκτήσουν παιδί και την καριέρα του ως προπονητή. Ο 60χρονος τόνισε ότι η Αμερική θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά δεν πεινάνε, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση θα θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα και η κυβέρνηση θα μένει έξω από την κρεβατοκάμαρά σας, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια αναφορά στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών στο δικαίωμα στην άμβλωση και το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Η κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ και στους Ρεπουμπλικάνους ήταν ολομέτωπη. Όταν οι Ρεπουμπλικάνοι χρησιμοποιούν τη λέξη ελευθερία, εννοούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη να εισβάλλει στο ιατρείο σας. Οι εταιρείες ελεύθερες να μολύνουν τον αέρα και το νερό σας. Και οι τράπεζες ελεύθερες να εκμεταλλεύονται τους πελάτες. Αλλά όταν εμείς οι Δημοκρατικοί μιλάμε για ελευθερία, εννοούμε την ελευθερία να κάνετε μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας. Στο κοινό βρίσκονταν η σύζυγός του και η κόρη του, καθώς και ο 17χρονος γιος του Γκάς, ο οποίος πετάχτηκε όρθιος όταν άρχισε την ομιλία του ο πατέρας του και φάνηκε να φωνάζει «Αυτός είναι ο μπαμπάς μου», δακρύζοντας. Η 59χρονη Κάμαλα Χάρις πρόκειται να επιφύνει ομιλία κατά την τελευταία ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών. Στο βήμα του συνεδρίου, εκτός από τον Walz, ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton. Ο 78χρονος Κλίντον αναφέρθηκε ειρωνικά στην ηλικία του Τραμπ, προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων και πρόσθεσε: «Την επόμενη φορά που θα τον ακούσετε να μιλά, μη μετρήσετε τα ψέματα, μετρήστε πόσες φορές θα πει εγώ». Η Γουίνφρι, που χαρακτηρίζει τον εαυτό της ανεξάρτητη ψηφοφόρο, σημείωσε: «Απευθύνομαι σε όλους εσάς τους ανεξάρτητους και τους αναποφάσεις τους. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός κρίνονται στις εκλογές του 2024.